Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Βορύδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Επικρατείας. Επικρατείας. Πώς πάει, ναι. Είστε έτοιμος να μαζέψετε το μαγαζί? Όχ. Θα δώσουμε τον αγώνα μας. Θα τον δώσετε όσο μπορείτε. Με ταυτότητα θα βγάλετε την νέα ταυτότητα? Γιατί να μην τη βγάλω? Δεν σας βλέπω καλά. Μην σας επισκεφθεί ο Αντίχριστος. Δεν σας βλέπω καλά. Και θα μπείτε θα μπαίνετε. Ευτυχώς οι βουλευτές δεν δείχνουν ταυτότητα. Πού, στο σούπερ μάρκετ? Μπείτε ένας πολιτικός αρχηγός εκεί στο κοινοβούλιο και λέει τι μας φέρνει εδώ μέσα. Το έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο? Ποιο, να γίνει τι? Να έχετε εσείς την καινούργια ταυτότητα, να τη δει κανένας αρχηγός ενώ συζητάτε και να μπει φύγε. Να σας ρίχνει αγιασμό. Ναι. Απεταξάμεν, μπράβο. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως σοβαρά. Γιατί η κυβέρνηση, το ρώτησαμε χθες και στον κύριο Μαρινάκη, γιατί η κυβέρνηση δεν βγαίνει, κύριε Υπουργέ, να πει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στείνονται στις ουρές και ταλαιπωρούνται και παίρνουν και τα ταπεράκια, ότι ξέρετε. Και κοιμούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα. Και κοιμούνται βεβαίως. Πρώτον, πάρτε τα ραντεβού σας, και ας είναι και μετά από 6 μήνες. Και δεύτερον και σημαντικότερον, η ταυτότητα την οποία πάτε να βγάλετε τώρα δεν θα κρατάει 10 χρόνια όπως εσείς πιστεύετε, αλλά σε λίγο θα πρέπει να την πετάξετε. Γιατί δεν το λέτε καθαρά? Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Μα οι ουρές βάζουν το θέμα. Πρέπει κάποιον που του αρέσει να κάθεται σε ουρές, να το κάνουμε εμείς. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ξέρει ότι η ταλαιπωρία που υφίσταται είναι τζάμπα, διότι ενδεχομένως σε 3 ή σε 5 μήνες ή σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο αυτό που πάει τώρα να βγάλει και πιστεύει ότι θα κρατήσει 10 χρόνια δεν θα ισχύει? Να πω, αυτό σημαίνει να συμμεριστούμε μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Δηλαδή, όχι να συμμεριστείτε, να συγκρουστείτε με αυτή την επιχειρηματολογία. Όχι, την να οποία... τη συμμεριστούμε. Διότι εδώ λέτε να δώσουμε διευκρινήσεις, ναι, σε ανθρώπους που μπαίνουν στην εξής λογική. Ότι επειδή εγώ έχω δεχτεί ότι η ταυτότητα είναι, δεν ξέρω, κάτι, ένα κακό πράγμα, η καινούργια ταυτότητα, ναι, τώρα εγώ θα κάνω ένα κόλπο και θα πάω να την πάρω για 10 χρόνια. Ακριβώς. Και εγώ θα πρέπει να το απαντήσω ότι δεν θα κρατάει για 10 χρόνια, θα κρατάει για 3 χρόνια. Ναι. Ως επίσημο... Αυτό σημαίνει ότι έχω αποδεχθεί, αφήστε να πω, ναι, δύο λεπτά, ναι, ναι, δύο λεπτάκι, υπομονή. Σημαίνει ότι έχω αποδεχθεί τη βασική επιχειρηματολογία του, ότι ταυτότητα είναι κακό πράγμα και τώρα θα μπω σε ένα διάλογο μαζί του για το αν θα του δώσουμε μια λύση 3 ετών ή 10 ετών. Ναι. Η απάντηση εδώ είναι ότι η ταυτότητα είναι ένα καλό πράγμα. Και επομένως δεν έχει κανένα λόγο να κάθεται σε καμία ουρά. Σωστά. Άμα θέλει τώρα για κάποιον λόγο ο οποίος μου είναι εμένα λογικά ακατανόητος να κάθεται στην ουρά χωρίς λόγο, τώρα δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση ότι το κόλπο που θέλει να κάνει κρατάει 10 χρόνια ή 3. Ναι, προσέξτε. Δεν όμως μπαίνουν σε αυτή την κουβέντα. Δεν μπαίνετε σε αυτή την κουβέντα. Μπαίνουν όμως, ναι, 3 κόμματα κοινοβουλευτικά, ένα εκ των καλά οποίων κάνουν, ζητά και δημοψήφισμα. Άκουσα τον κύριο Βελόπουλο χθες να λέει δημοψήφισμα. Το δίχως άλλο είναι κεντρικό θέμα. Θα πάμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Άμα το πει ο Βελόπουλος, θα σπέφτουμε τώρα. Λοιπόν, να λέμε σε αυτή τη χώρα πρέπει να αρχίσουμε στοιχειοδός όλοι να βοηθάμε τους ανθρώπους να καταλαβαίνουν. Αυτό όλοι, λέω και εγώ. Εγώ δεν μειώνω κανένα συμπολίτη μας. Απλώς τι θέλω? Θέλω ο διάλογος να έχει στοιχειώδη ορθολογικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Όχι δύσκολα, δεν λέμε να κάνουμε βαθιά φιλοσοφία, να πούμε απλά πράγματα. Ναι. Μία ταυτότητα η οποία δεν αντιγράφεται, δεν πλαστογραφείται, είναι μια ταυτότητα ασφαλής για τον ιδιοκτήτη της, για τον κύριό της. Σωστά. Μια ταυτότητα που πλαστογραφείται είναι μια ταυτότητα επισφαλής. Είναι μια ταυτότητα που εκθέτει τον κύριό της σε διαφόρους κινδύνους. Πλαστοπροσωπία. Αυτό είναι το ορθολογικό που λέτε, αλλά εδώ ακούγονται παλαβά το ότι θα μπορεί. Χάραγμα 666. Πέρα από το 666, θα μπορεί το κράτος, λέει, όταν κάποιος δεν είναι καλός πολίτης όπως το κράτος τον εννοεί, να του μπλοκάρει την ταυτότητα και να μην μπορεί να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ. Ακούγονται παράνοιες. Επιτρέψτε. Εγώ θέλω να πάμε ξανά σε
σε στοιχειοδός λογικά πράγματα. Ναι. Και δεν έχω αντίρρηση να μπούμε να αποκρούσουμε και τα επιχειρήματα που μας φαίνονται, ας πούμε, εντελώς παρανοϊκά, εκτός κι αν ξεφύγουμε πια από τη σφαίρα της πραγματικότητας και πηγαίνουμε στο επέκεινα, στο υπερφυσικό. Εκεί τώρα είναι πιο δύσκολη η συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα, ότι να μπλοκάρει, πώς και με ποιον τρόπο. Ποιος θα το κάνει αυτό και με ποιον τρόπο θα το κάνει αυτό, και πάω και στο επόμενο, και παρεμπιπτόντως γιατί να το κάνει αυτό. Ναι. Δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται, αλλά να πάμε στο επόμενο. Γιατί σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε κάποιο σημείο οποιασδήποτε κρατικής δομής, ο κύριος Χ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δουλειά του, έχει το εισόδημά του και ψηφίζει το πιο αντισυστημικό πράγμα το οποίο μπορεί να φανταστούμε. Γιατί λοιπόν πιστεύει κάποιος ότι αυτού νου του ανθρώπου κάποιος θα του περιορίσει οποιοδήποτε δικαίωμά του στη σύγχρονη δημοκρατία. Γιατί το πιστεύει αυτό και με ποιον τρόπο θα το κάνει. Και γιατί πιστεύει ότι αν κάποιος ήταν τόσο κακός δεν θα πήγαινε την επόμενη μέρα σε ένα δικαστήριο να βρει το δίκιο του. Αν μπορούσε να το κάνει, που δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι τόσο βαθιά ανορθολογική. Συμφωνούμε. Την ώρα που έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που είναι πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτής της ταυτότητας. Δίκιο δηλαδή, έχετε. Δηλαδή, αλλά υπάρχουν τρία κόμματα που αυτή την ανορθολογική συζήτηση τη στηρίζουν και την επιδοτούν. Σωστά. Και γι' αυτό λοιπόν το κάθε κόμμα πρέπει να κρίνεται για αυτό που λέει. Δηλαδή τα κόμματα, το γεγονός ότι βρίσκουν συμπολίτες μας, που για οποιονδήποτε λόγο έχουν ανησυχίες και επιφυλάξεις. Η ευθύνη μας είναι σε αυτούς τους πολίτες να εξηγήσουμε και να διασκεδάσουμε και να άρουμε και να αντικρούσουμε τις όποιες επιφυλάξεις έχουν. Και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Θέλουμε να είμαστε στην ζώνη Σέγγεν. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Ένωσης είναι ότι κυκλοφορούν ελεύθερα οι Ευρωπαίοι πολίτες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Πολύ ωραία. Φυσικά, βέβαια. Πολύ ωραία. Κάποιος λοιπόν, υπάρχει μια ελάχιστη αξίωση ασφαλείας γι' αυτό. Τι είναι αυτό? Ότι πρέπει να ξέρουμε ο πολίτης που κυκλοφορεί ελεύθερα στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Δανία, ποιος είναι. Και πρέπει να έχει ένα έγγραφο δημόσιο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Αυτό είναι. Ναι. Μέχρι τώρα κυκλοφορούσαμε με αυτές τις ταυτότητες που ξέρετε, τις αστυνομικές. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Δύο λεπτά. Ναι, ναι. Όσοι δεν θέλαμε να έχουμε διαβατήριο. Ναι, γιατί βέβαια. Όσοι έχουμε διαβατήριο, η συζήτηση αυτή δεν μας αφορά. Ναι, σωστό. Κυκλοφορούμε με το διαβατήριο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως που λένε ότι εγώ δεν θέλω να έχω διαβατήριο, άρα όχι ταξιδιωτικό έγγραφο. Θέλω με την απλή μου ταυτότητα να μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερα στον χώρο Σέγγεν. Μάλιστα, είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, δεν χρειάζεστε διαβατήριο για να κυκλοφορείτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ταυτότητούλα θέλουμε. Να είναι ασφαλής αυτή η ταυτότητα. Δηλαδή τι, να μην την παίρνει ο κάθε τρομοκράτης, ο κάθε κακοποιός, ο κάθε εγκληματίας, ο κάθε διακινητής. Να πλαστογραφεί την ταυτότητά σας και να κυκλοφορεί ελεύθερα. Να μπορούμε να έχουμε μια στοιχειώδη ασφάλεια και έλεγχο διασυνοριακό. Μόνο ως προς αυτό. Όχι ως προς τίποτα άλλο. Ελεύθερα κυκλοφορείς. Λάμα σου ζητήσω μια ταυτότητα να είναι μια ασφαλή ταυτότητα. Ναι. Ερώτημα. Αυτό τώρα με συγχωρείτε. Ναι. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε αυτή την ασφαλή ταυτότητα. Προκειμένου να μην πλαστογραφείτε και να μην παραχαράσετε. Δεν προστατεύουμε τον πολίτη που έχει την κανονική ταυτότητα. Δεν τον προστατεύουμε από τον κίνδυνο της πλαστογραφίας. Από τον κίνδυνο του να πάει κάποιος να τελεί εγκλήματα με το όνομά του και αυτός να μην το ξέρει και να είναι αλλού. Άρα να υποθέσουμε ότι όλα αυτά θα τα πείτε και στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διότι τα τρία κόμματα που σας αναφέραμε. Γιατί ακούω διαστημικά πράγματα. Για το χάραγμα τι θα πείτε. Τι να πει αυτό. Γι' αυτό είπα. Για το επέκεινα δεν μπορώ να επεκταθώ. Δηλαδή. Είναι σα το πείτε. Με αγάπη το λέω. Αλλά επιτρέψτε μου. Τα κόμματα τα λένε, όχι μόνο οι άνθρωποι. Καλά κάνουν. Τα κόμματα έχουν ο καθένας την ευθύνη τους και την πολιτική τους. Η μάχη με τον λαϊκισμό δεν έχει τελειώσει
επειδή γίνανε εκλογές. Ναι. Είναι μια διαρκής μάχη. Και με την τώρα έχετε και μια μάχη με την παράνοια εκτός από το λαϊκισμό. Λοιπόν, προσέξτε. Θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ να δεχτώ και ότι κάποιος θέλει να ανοίξει μια θεολογική συζήτηση για ένα διοικητικό έγγραφο. Να κάνουμε και αυτό. Ωραία. Η θεολογική αυτή συζήτηση διεξάγεται από το θείον καθίδρυμα και με το θείον καθίδρυμα που λέγεται Εκκλησία της Ελλάδος. Θείον καθίδρυμα σύμφωνα με τις παραδόσεις μας τις εκκλησιαστικές. Ναι. Ωραία. Το θείον καθίδρυμα που είναι η Εκκλησία της Ελλάδος και που έχει αρμοδιότητα για τα πνευματικά ζητήματα. Είπε κάτι για τις ταυτότητες. Είπαν οι άνθρωποι ότι όλα καλά είναι. Δεν έχουν αρμοδιότητα. Μήπως θα το λένε πιο συχνά. Δεν για να το καταλάβουν, γιατί είπα από τους παπάδες δεν ξεκινάει έχουν αρμοδιότητα. Κυρίως. Ακούστε κάτι. Ναι. Δεν έχουν αρμοδιότητα και δεν οφείλουν να το πούν για ένα διοικητικό έγγραφο. Ναι, σωστά. Εντάξει, σωστά. Αλλά και δεν είναι δουλειά τους. Δεν είναι δουλειά τους. Βέβαια. Σωστά. Αλλά λέω τώρα, στον ανησυχούντα πιστό που λέει ότι τον έχουμε χαράξει και έρχεται η αποκάλυψη του Ιωάννου. Λοιπόν, σε αυτόν που πηγαίνει στον πνευματικό του. Ναι. Δεν έρχεται σε μένα γι' αυτό, γιατί εγώ τι να του πω τώρα για την αποκάλυψη του Ιωάννου. Δεν είμαι ο ειδικός. Ναι. Δεν είμαι ο ειδικός. Αν και θα μπορούσατε λοιπόν, να του πείτε, αλλά τέλος πάντων. Επί της αποκαλύψεως του Ιωάννου διαβάζω κι εγώ ως πιστός χριστιανός, ναι. Ως εκεί. Λοιπόν, αλλά περαιτέρω δεν έχω, ας το πω, αυθεντία θεολογική. Ναι. Δεν ναι. Θέλει να πάει στον ιερέα του να το ρωτήσει. Και γιατί όταν το ρωτάει και η Εκκλησία της Ελλάδος, όταν αυτοί που ρωτάνε, τους απαντάει, δεν έχουμε κανένα θέμα. Ναι, άρα και η Εκκλησία. Πώς είναι μερικοί που τα λένε, ότι έχουμε ένα θεματάκι, περιμένετε. Και η Εκκλησία της Ελλάδος. Και η Εκκλησία της Ελλάδος με τον Αντίχριστο. Τώρα εκεί γι' αυτό λέω. Αρχίζουν και μας ξεπερνούν τα πράγματα. Mm. Δεν μπορώ να κάνω εκεί πολλά. Κύριε Υπουργέ, ωραία. Τώρα, κύριε Υπουργέ, εκεί που μπορείτε να κάνετε είναι όμως να μας πείτε. Το άλλο, κυρία Κορέα, πόσο... για να το κλείσουμε. Ναι. Το άλλο το άκουσα. Μη φάμε, είμαστε λίγα λεπτά. Γεωχωρικά δεδομένα. Γεωχωρικά ναι. Δεδομένα. Πρώτον, δεν ενσωματώνει γεωχωρικά δεδομένα. Αλλά προσέξτε, αυτό μας το λέει ο άνθρωπος κρατώντας το κινητό δίπλα του. Ναι, σωστά. Που έχει αυτό. Γεωχωρικά δεδομένα. Ναι, αλλά λέει το κινητό το αφήνει στο σπίτι. Ενώ με την ταυτότητα πηγαίνει και στο σούπερ μάρκετ. Γιατί να πάει. Δεν ξέρω. Θα την αφήνει. Άμα ανησυχεί. Μα γιατί να πάει με την ταυτότητα στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Ρώτησε, όχι, να πω εδώ γιατί το βλέπω. Οι φωτογράφοι, κύριε Υπουργέ, διαμαρτύρονται και τώρα υπάρχει και μια διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, από ό,τι βλέπω, για το γεγονός ότι η φωτογράφηση για τη νέα ταυτότητα θα γίνεται μέσα στα αστυνομικά τμήματα και όχι σε φωτογραφία όπως γίνονταν μέχρι τώρα για διαβατήριο και ταυτότητα. Γιατί τους κάνετε αυτή την ιστορία και οι άνθρωποι λένε ότι ξαφνικός θάνατος για τους φωτογράφους. Γιατί προσέξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση για τον διοικούμενο. Δηλαδή το να διαμορφώνω ύλη, ας το πω, και δουλειά για ένα επάγγελμα μέσα από διοικητικές πράξεις όταν μπορώ να μην το κάνω δεν είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή, δεν θα το αλλάξετε αυτό. Εντάξει, εμείς όλα τα εξετάζουμε με κατανόηση. Εγώ μαθαίνω ότι τα εξετάζετε. Όλα τα εξετάζουμε με κατανόηση, αλλά πάντως... Γιατί και η δουλειά του αστυνομικού δεν είναι να βγάζει φωτογραφίες. Εδώ έχει πολλή δουλειά να κάνει, να βγαίνει έξω στον δρόμο. Να πω το εξής. Ναι. Εάν όμως έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία παροχή στον διοικούμενο και να μην τον επιβαρύνουμε, η αλήθεια είναι ότι θα το προτιμήσουμε. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος μεταβατικός για να πάρουν όλοι οι Έλληνες, για να υποχρεωθούν να πάρουν. Προφανώς θα υπάρξει. Προφανώς θα υπάρξει. Το 26 είναι, κύριε Υπουργέ. Όχι, το 26 είναι ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθούν, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Αλλά προφανώς θα υπάρξει μια διαδικασία μεταβάσεως από τη στιγμή που θα έχουν τελειώσει. Θα έχει και τελειώσει πότε θα πάρουμε την πρώτη ταυτότητα, την καινούργια στα χέρια. Δεν το ξέρω. Μέσα στο Σεπτέμβριο, ας πούμε. Μακάρι, αλλά. Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία της προκηρύξεως και του αναδόχου του έργου. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το κόμμα των Σπαρτιατών και τον Κασιδιάρη. Τώρα ξεκινάει εκεί, συζητάνε να πάνε σε συνέδριο. Μήπως εκεί πέρα στο συνέδριο ξυλώσουν και τον κύριο Στίγκα και κάνουν κανέναν άλλον πρόεδρο. Τι κάνετε. Και να πούμε, Χριστίνα, ότι είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα που δημοσίως έχει τοποθετηθεί υπέρ της υποψηφιότητας Κασιδιάρη. Και για το όλοι Δήμο μαζί. Της
αρχηγός και βουλευτές. Αυτό δεν είναι και λίγο μια παροδία στη δημοκρατία μας? Δηλαδή φέρατε μια ρύθμιση για να βάλετε ένα μπλόκο, πολύ καλά κάνατε, διότι έπρεπε να αντιδράσει με έναν τρόπο, αλλά τελικά η ρύθμιση αυτή απεδείχθη ως προς τους υπόλοιπους, γιατί τον Κασιδιάρη τον μπλόκαρε. Ναι, αλλά... μόνο, αλλά μπήκε, βρήκε το δούριο ύπο και μπήκε στη Βουλή. Πάντως, επιτέλους. Τώρα τι θα γίνει αν ξυλώσουν και το Στίνκα και κάνει στην ουσία μια εντελώς δική του ο Κασιδιάρης, δική του... Ενοβουλευτική ομάδα επί της ουσίας. Ακριβώς, βέβαια. Δύο λεπτά. Η διάταξη κατά τη γνώμη μου λειτουργήσε και αν θέλετε και λειτουργεί. Διότι η συζήτηση την οποία διεξάγουμε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά και αυτό που βλέπετε ως, αν θέλετε, παρατηρείτε στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, της συγκεκριμένης ομάδας, η αμφισβήτηση του Προέδρου, οι διαφορετικές προσεγγίσεις, όλα αυτά είναι προϊόν των ρυθμίσεων, έτσι. Μάλιστα. Των ρυθμίσεων που διαμορφώνουν κυρώσεις, εάν οποιαδήποτε στιγμή αποδειχθεί ότι η πραγματική ηγεσία είναι ο Κασιδιάρης και όχι ο Στίγκας ή ο οποιοσδήποτε. Ναι. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να μπω στα εσωτερικά ενός κόμματος για να του πω το ποιος θα επιλέξει να είναι ο αρχηγός του. Ναι. Ότι οι σχέσεις Σπαρτιατών Κασιδιάρη είναι προφανείς. Είναι προφανείς. Ναι. Αν αυτή η σχέση φτάνει μέχρι του σημείου της ηγεσίας Κασιδιάρη, αυτή είναι μια δεύτερη συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια δεύτερη συζήτηση. Για αφού λοιπόν προχωράει η ρύθμιση, γιατί δεν τη φέρνετε, δεν στηρίζετε την τροπολογία του Πασόκ που λέει να το κάνουμε και στις δημοτικές εκλογές. Να γιατί το ξαναμπλοκάρουμε, να μην κατεβεί. Ο στόχος, δυο λεπτά, διότι ναι. Ο στόχος, ο οποίος ήταν κρίσιμος και σημαντικός, δηλαδή η μη εκλογή Κασιδιάρη, ώστε να μην έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος και εκτεί ποινή και ταυτόχρονα υποδίεται τον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον βουλευτή. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν έχει συμβεί. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό δεν θα συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Δεν θα συμβεί. Ναι, επειδή όμως. Μισό λεπτό. Επειδή διότι θα συμβεί... υπάρχει ρύθμιση. Επιτρέψτε μου να πούμε αυτό και μετά να πάμε. Ξέρουμε τη ρύθμιση αυτή που δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του. Όμως επειδή το θα συμβεί. Και οι ακροατές σας αυτό. Το ξέρουν, τα είπαμε από χθες. Επειδή θα συμβεί όμως προεκλογικά ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος, έχετε τουλάχιστον ελέγξει να μην συμβεί το ίδιο που συνέβη στις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή να μην κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή? Αυτό συμφωνώ μαζί σας, είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Και βλέπω ότι πάντως αυτό τώρα δεν συμβαίνει. Μην το συζητήσουμε, ναι, γιατί τώρα. Δεν ξεκίνησε ακόμα η προεκλογική εκστρατεία. Αλλά δεν το ξαναβρούμε μπροστά μας. Συμφωνώ. Και το τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Υπουργέ, για τις ευρωεκλογές θα ξαναδείτε το ενδεχόμενο ρύθμισης? Τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Συγκεκριμένη για να ξαναμπεί μπλόκο στον κύριο Κασιδιάρη. Η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή, θα το ξαναδείτε, μάλιστα. Ναι, εννοώ ότι πολύ ωραία. Σε αυτό το πλαίσιο, αν κρίνουμε ότι δεν υπάρχουν, αν κρίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη συμπληρώσεως διατάξεων, θα τις πληρώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλά ξεμπερδέματα με τον 666. Λοιπόν, να είστε καλά. Βλέπω χάραγμα. Αυτό.